Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ράδιο Πρώτο. Τι γίνεται τώρα εν ώψη διακοπής, πώς προχωράει η μεγάλη κυρία αγωνιστικά? Η ομάδα συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις της. Είναι ένα κενό διάστημα και πάλι στο οποίο έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε κάποια πράγματα. Προσπαθούμε ακριβώς να εκμεταλλευόμαστε θετικά τα κενά διαστήματα που παρουσιάζονται, είτε λόγω εθνικών ομάδων είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο στο πρωτάθλημά μας. Θέλουμε βελτίωση. Έχουμε δει σε κάποια σημεία βελτίωση της ομάδας και στο τελευταίο παιχνίδι και φυσικά να μένουμε ακόμα περισσότεροι, καθώς ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, αφού το πρωτάθλημα επαναρχίζει έχοντας ντέρπι μέσα στο γάσιμπι με τον Αποέλ αντίπαλο. Μάλιστα, προετοιμασία, προπονήσεις κλπ. Υπάρχει κανονότερο που αφορά στα του ιατρικού δελτίου? Στο ιατρικό δελτίο ευτυχώς δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Άντρε Μπάους. Απουσιάζουν οι τέσσερις που λείπουν με τις εθνικές ομάδες. Ο Ανδρέας Μακρύς που έχει κληθεί από την εθνική μας κάτω των 21. Καθώς επίσης και ο Εντλογού έχει κληθεί μετά από αρκετά μακρά απουσία στην εθνική της Νοτιού Αφρικής. Είναι μια επιτυχία όπως και να το κάνουμε για τον επιθετικό μας ποδοσφαιριστή. Καθώς επίσης και η Αμπουρτσάνια και η Τέκια, οι οποίοι έχουν κληθεί ως ύφιστες στις εθνικές ομάδες U21 των χωρών τους, της Γεωργίας και Αλβανίας αντιστοίχως. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν πολλές μέρες για τον ντέρπι, το οποίο κάνεις αναφορά προηγουμένως, κόντρα στον Αποέλ στο Γασιμπί. Θα ρωτήσα έτσι γενικότερα, το ξαζητήσαμε το όλο θέμα, σε ό,τι αφορά στα του πρώτου αρθέρης γενικού απολογισμού. Θα περιμένετε τον πρώτο γύρο, θα δείτε πώς ξεκινήσατε, πού καταλήξατε και αναλόγως θα πράξετε η ενόψη μετεγραφικής περίοδου του Γενάρη. Είναι συνυφασμένη η πορεία με την ενίσχυση ή είναι ανεξάρτητα θέματα? Στέλνω μου, νομίζω ότι μέχρι την μεταγραφική του Ιανουαρίου υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο, 1,5 μήνα και πλέον. Σίγουρα όμως κάποιος παρατηρώντας και την ανόρθωση, όπως παρατηρεί κάθε ομάδα, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του γύρω από την ποιότητα που έχουν οι ομάδες, την δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν. Θεωρούμε ότι είχαμε ένα καλό κορμό από την περσινή χρονιά με ποδοσφαιριστές που απέκτησαν χρήσιμες εμπειρίες κατά τη διάρκεια του προαθλήματος του περσινού, οι οποίοι ενισχύθηκαν και πλαισιώθηκαν από ποδοσφαιριστές οι οποίοι, παρότι δεν είναι σε μεγάλη ηλικία, κουβαλούν εμπειρίες, έχουν παραστάσεις. Άρα υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται σκληρή δουλειά στις προπονήσεις. Βλέπουμε την ομάδα να έχει καλά διαστήματα μέσα στα παιχνίδια. Νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη διάρκεια. Σιγά σιγά όμως είμαστε βέβαιοι ότι αποκτάται η αναγκαία ομοιογένεια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ποδοσφαιριστές είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Σίγουρα και αυτοί που ήρθαν προς το τέλος και υπολείπονταν, σιγά σιγά ανεβαίνουν και φτάνουν στο σημείο που τους θέλουμε. Τελευταίος ο Τόνι Κάλβου, ο οποίος έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας και από τις πρώτες 9 αγωνιστικές, και αυτός θα φτάσει στο σημείο που τον θέλουμε και θα αποτελέσει μια επιπλέον μεταγραφή για την ομάδα. Καθώς επίσης πρέπει να πούμε, Στέλιο, ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές από την δεύτερη, για παράδειγμα, ομάδα. Σε αυτή την εβδομάδα έχουν ανέβει στην πρώτη ομάδα και προπονούνται δύο τερματοφύλακες. Είναι ο Παντελής ο Γεωργίου από την κάτω των 21 και ο Δημήτρης ο Δημητρίου από την κάτω των 17. Χαιρόμαστε ότι, για το γεγονός ότι έχουμε ταλέντο και στις μικρότερες ομάδες, όπως και από το καλοκαίρι βρίσκεται μαζί μας ο Χρήστος ο Χαλιουπασχάλης, που είναι μόλις 16 ετών το παιδί. Άρα πριν φτάσουμε στη μεταγραφική των Χριστουγέννων θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο είναι πλούσιο. Αν χρειάζεται οποιαδήποτε ενίσχυση, σίγουρα η διοίκηση δεν θα διστάσει μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Για μια και μιλάει για μεταγραφές, μπορεί να θεωρηθεί και μεταγραφή η παρουσία του Ευθύμου του Κουλούρη, έτσι? Γιατί ακριβώς, δεν νομίζω να περιμένατε να είναι βασικό όπλο στην μηχανή σας, για παράδειγμα, ίσως αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσως περιμένατε κάποια πράγματα, αλλά σε βάθος χρόνου. Και βγαίνει λίρα 100. Όταν φέρνεις ένα παιδί, για παράδειγμα, 19 χρόνια, όπως είναι ο Ευθύμιος, σε μια ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, που κακά τα ψέματα είναι αρκετά ψηλό το επίπεδο, ακόμα και ένα ποδοσφαιριστή που φεύγει από τον ΠΑΟΚ χωρίς να ήταν στην βασική ενδεκάδα της ομάδας, ήταν στις αποστολές του καλοκαιριού, χρειάζεται ο χρόνος.
πήρε τις ευκαιρίες του και έδειξε μέσα από αυτές τις ευκαιρίες ότι μπορεί να παίξει σε αυτό το ψηλό επίπεδο και μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα, όπως για παράδειγμα έκανε στα δύο τελευταία παιχνίδια, σκοράροντας την μια φορά το νικητήριο και την άλλη φορά το τέρμα της ισοφάρισης. Ή ο Λίος Βέστρεν, ο οποίος δεν είχε πάρει πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα παιχνίδια, αγωνίστηκε βασικός στον προχθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΚ και έδειξε ότι αποτελεί και αυτό μια πολύ καλή επιλογή για την ομάδα μας. Άρα έχουμε υλικό, έχουμε ποδοσφαιριστές, γίνεται σκληρή δουλειά και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδώσει και μέσα στο γήπεδο. Άλλωστε δεν είναι άσχημα τα αποτελέσματα της ομάδας. Έχουμε μια ισοπαλία, αν θέλει, με την Αγία Νάπα, η οποία θα λέει κάποιος ότι είναι εκτός προγράμματος για ένα κακό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, δύο ισοπαλίες με Ομόνια και ΑΕΚ δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εκκρεμεί και το παιχνίδι στο εφετείο, το οποίο θα εκδικαστεί αύριο ή θα γίνει συνέχεια της εκδίκασης αύριο. Ναι, θα σε ρωτούσα ολοκληρώνοντας γι' αυτό. Αύριο είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της όλης υπόθεσης. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ή όχι? Είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεισιοδοξίας. Έχουμε καταθέσει τα επιχειρήματά μας. Θα αγορεύσουν και οι νομικοί σύμβουλοι της ομάδας αύριο, όπως αναμένεται στο εφετείο. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι θα πείσουμε και εμείς το εφετείο για το δίκαιο που έχουν τα επιχειρήματά μας, για το δίκαιο που έχουν οι θέσεις και απόψεις μας. Θεωρούμε ότι είναι άδικο ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ να κατακυρωθεί έτσι εύκολα για να φράει την καρδία εναντίον της ανόρθωσης. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν για το πολύχρονο θέμα και κυρίως για την απόφασή του. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνο. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε.